Ο τελικός του κυπέλλου Πειραιά μόλις τελείωσε και η Ελλάς Ποντίων κατέκτησε στην παρθενική τη συμμετοχή στη διοργάνωση σε τελικό το κύπελο. Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο και προτεργάτη αυτής της προσπάθειας όλων αυτών των χρόνων, τον Κώστα Τοφούντα. Πρόεδρε, πες μας αρχικά πώς νιώθεις, μια κοινότυπη ερώτηση. Δεν μπορώ να περιγράψω πώς νιώθω. Δεν ξέρω κι εγώ, ίδιος δεν το έχω ξαναζήσει αυτό ποτέ. Είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή και για μένα και για την ομάδα και για το φίλο και συνεργάτη μου τον Βασίλη τον Μαυρίδη. Καταφέραμε κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Γράψαμε μια νέα σελίδα, ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του συλλόγου. Είναι πολύ μεγάλη. Η στιγμή είναι απερίγραπτη. Είναι απερίγραπτη. Αυτά τα παιδιά από το καλοκαίρι μαζί με τις προσθήκες που γίνανε τη μεταγραφική περίοδο των Χριστουγέννων, παλέψανε, γίνανε ομάδα, καταφέρανε το απόλυτο, στεφθήκανε πρωταθλητές, στεφθήκανε κυπελούχοι. Είναι μια σελίδα που δεν θα σβήσει ποτέ. Ουσιαστικά φέτος έχετε στεφθεί πρωταθλητές στον όμιλό σας, υπερπρωταθλητές στον Πειραιά, κυπελούχος Πειραιά, και μέχρι πού τώρα μπορεί να φτάσει η ομάδα, μιας και έχουμε τα μπαράζ. Να ανέβει στην εθνική κατηγορία που ήταν και αρχικό σχεδιασμό. Έχουμε καταφέρει το απόλυτο. Ό,τι υπήρχε που λένε το κατακτήσαμε. Συγγνώμη. Ό,τι υπήρχε το κατακτήσαμε. Τι άλλο. Το τελευταίο στόχος είναι αυτός. Πιστεύω ότι με τέτοια ψυχολογία η ομάδα θα πάει και θα κάνει το απόλυτο. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία και κάτι τελευταίο. Πού αφιερώνεις αυτό το φετινό double. Αυτό το φετινό double ανήκει στα παιδιά, ανήκει στους αθλητές μου, ανήκει στον προπονητή μου, στο τεχνικό επιτελείο, και εγώ προσωπικά θέλω να το αφιερώσω στην οικογένειά μου που όλα αυτά τα χρόνια με έχει στηρίξει. Το έχω πει παντού, όποιος με ρωτάει, η οικογένειά μου, επειδή ζει στον παλμό της ομάδας, ζει στον παλμό το δικό μου, με έχει στηρίξει και κατάφερα όλο αυτό που έχω καταφέρει. Ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρε, καλή επιτυχία στα μπαράζ. Συγχαρητήρια.